εθνοπορεινή έφοδο. Λοιπόν, ούτε έχουμε να κάνουμε καμία εθνοπορεινή έφοδο, ούτε ετοιμαζόμαστε με πέτρες και τούβλα. Αυτό το ξέρετε, ότι τέτοια πράγματα εμείς δεν κάνουμε. Τώρα. Τώρα, εσείς προσωπικά εννοείται. Να μου επιτρέψετε να σας πω πάντως ότι. Εντάξει, γιατί κάποιοι άλλοι έχουν άλλες εμπειρίες. Ως άνθρωπος με χιούμορ, έχω να πω ότι το χιούμορ έχει και κάποια τα ωριά του, έτσι. Εντάξει, μπορεί να έχει τα ωριά του, αλλά δεν μπορείς τώρα να λες εγώ και να έρχεται ο εισαγγελέας να πει γιατί μαζεύεις τούβλα. Για να μας θεού. Οι πέτρες. Αν μου επιτρέπετε. Δεν πρέπει να το λες και πρέπει να το αποδοκιμάζει όταν λέγεται. Και να το αποδοκιμάζεις ρητά, απερίφραστα και κατηγορηματικά. Άλλο πράγμα να το αποδοκιμάζεις, και άλλο πράγμα να βλέπεις τη σκοπτική του πλευρά και άλλο πράγμα να φέρνεις τον εισαγγελέα. Υπάρχουν κάνετε χιούμορ κύριε Τσουκαλά, δηλαδή, όχι εσείς προσωπικά το κόμμα σας. Μια κοινωνία στα κάγκελα κάνετε τέτοιο χιούμορ. Είναι χιούμορ αυτό. Η κοινωνία στα κάγκελα τι λέει, ξέρετε. Η κοινωνία στα κάγκελα λέει ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν τους προτρέπει κάποιος έστω και για φλάκα πάρτε πέτρα τους πετάξουμε. Όταν προτρέπεται την κοινωνία. Κάτσε ίσου για θα σου πάρω και τα υπόλοιπα. Μην το αρχίσουμε. Μην το αρχίσουμε. Αυτό είναι κανένας δεν έχει τέτοιο πράγμα. Κανένας δεν έχει τέτοιο πράγμα. Μην αρχίσουμε σε αυτή την κουβέντα. Ουσιαστικά λέτε στην κοινωνία κάτσε. Κάτσε. Αυτό είναι δική σας. Δική σας. Δεν είναι καθόλου δική μου ερμηνεία. Δεν το έχει πει κανείς. Είναι το τι κάνετε αυτή τη στιγμή εσείς. Εγώ δεν θέλω να καλύψω κανέναν. Ούτε με ενδιαφέρουν οι πέτρες. Ούτε έχω σηκώσει ποτέ μου πέτρα.